στο το κορίτσι μου, με τις χιλιάδες πολιτές σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραίο δεν είναι αυτό. Ωραίο είναι, πάρα πολύ, δεν είπα εγώ κάτι. Βεβαίως. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, με το αγόρι μου έχουμε ένα στέκι, βλέπει θάλασσα, είναι σε ένα ξενοδοχείο εστιατόριο. Και θα πάμε εκεί, στο Sunset όμως. Α, μάλιστα. Είναι Βασίλεια μας, αν λέμε στα ελληνικά. Ναι, ναι, Βασίλεια, ναι. Με συγχωρείτε. Για να γνωρίσω τους φίλους του, την παρέα του. Α, είναι η πρώτη φορά που θα τους γνωρίσεις. Ναι, ναι, ναι. Εύχομαι να περάσετε πολύ ωραία, Νικόλ. Σας ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία των κοριτσιών. Ειρήνη. Δεν μπορώ να βρω κάτι και να ψάξω σε αυτό το look και να μου τραβήξει το ενδιαφέρον, να πω αυτό μου προκαλεί κάτι. Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ χλιαρό. Ναι. Μ' αρέσει, το μόνο που μπορώ να πω, η τσάντα συνδυαστικά, χρωματικά μόνο, ναι. Με τα κίτρινα που απλά έχεις φορέσει. Γενικά δεν μου αρέσει. Σεβαστό. Το ακούς αυτό, δεν ξέρω. Σεβαστό, σεβαστό. Okay. Σεβαστό. 2,1 είναι ο μέσος όρος. Εντάξει, δεν είναι τώρα, ας πούμε, και το απάβγασμα, ας πούμε, της βαθμολογίας, αλλά ευχαριστώ για να πολύ. Πάμε να δούμε τι θα γίνουμε στους κριτές τώρα. Γεια σας. Θα ξεκινήσουμε, Νικόλη, με το Στέλιο. Για βγάλει λίγο την καπαρτίνα. Να τη βγάλω την καπαρτίνα. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είμαι καθόλου πουριτανός, αλλά το ότι φαίνεται σαν να μη φοράς τίποτα, ναι, από κάτω, ενώ, ναι, ότι φοράς το ρούχο σου, ρε παιδί, ναι, και είναι τόσο ντυμένο το υπόλοιπο look και υπάρχει μια καπαρντίνα και τα κούνια και παράλληλα είναι λίγο πλεχτό αυτό το ρούχο που είναι λίγο πιο ανοιξιάτικο, ας, ναι, πούμε, και πιο μαλακού ύφους, είναι περίεργο. Είναι σαν να έχεις ξεχάσει κάτι να φορέσεις. Θα προτιμούσα να φοράς σουέτ παπούτσια, είτε και νομίζω καφέ, για να δώσει μία ένταση σε αυτό το κίτρινο που είναι πολύ αχνό. Σίγουρα ένα άλλο μακιγιάς. Τα μαλλιά σου ίσως σε μια χαλαρή κοτσίδα, μια πλεξούδα χαλαρή και όχι χτενισμένα έτσι. Τι? Εντάξει, απλά θεωρώ ότι κάνω πάρα πολύ προσπάθεια. Θεωρώ ότι εμένα μου αρέσουν, τα βάζω προφανώς. Θεωρώ ότι παντρεύονται ωραία στα δικά μου τα μάτια. Δεν το καταφέρνουμε αυτό τις τελευταίες μέρες. Πλέον νιώθω ότι δεν με αντιπροσωπεύει άλλο αυτό το παιχνίδι. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τις γυναίκες. Έχω μεγαλώσει με πάρα πολλές γυναίκες. Και εδώ πέρα κοιτάμε μία να φάει την άλλη. Α, το περιβάλλον είναι πολύ για τοξικό. Για πάμε λοιπόν από τώρα μένα. Στο ζουμί της υπόθεσης. Άρα λοιπόν. Το περιβάλλον, ναι, είναι πολύ τοξικό για μένα. Και δεν με αφήνει να χαλαρώσω και να περάσω καλά. Αν δεν περνάω καλά κάπου. Όσο ωραία outfit και να κάνω, δεν μπορώ να βρίσκομαι εδώ. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει ούτε με το τι έχεις να μάθεις, ούτε με το τι έχεις να δείξεις. Είναι ότι δεν περνάω καλά. Είναι ότι δεν περνάς καλά, ναι, λόγω του ότι δεν τα βρίσκεις με τις συμπαίκτριές σου. Πρέπει να μάθεις να αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις και να μην τα παρατάς για κανέναν άλλον. Εγώ δεν το δέχομαι να τα παρατήσεις. Θα θέλατε να βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον που οι συνεργάτες σας και οι άνθρωποι πρέπει να βλέπετε τόσες πολλές ώρες δεν σας κάνουν καλά? Μα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Καλά, αυτό το ακούμε από τη δεύτερη εβδομάδα από την Νικόλ, παιδιά. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, αυτό από την Νικόλ το ακούμε από τη δεύτερη εβδομάδα. Θα κάτσω να κάνω κάποια Όχι, πράγματα. Όχι, δεν και είναι θα η δεύτερη εβδομάδα. Με συγχωρείτε, δεν είναι. Και μάλιστα, εβδομάδα. Εγώ ήμουν αυτή που τη έχω πει, Νικόλ, για ποιο λόγο να μην πας μέχρι το τέλος? Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που ακούμε. Το σκέφτομαι εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες και το γνωρίζει η Όλγα καθώς τη το έλεγα. Και κάθε φορά έλεγα ότι θέλω να κάνω λίγο υπομονή, θέλω να, ναι, κάνω λίγο υπομονή. Και η Όλγα τι σου συμβούλευσε ως φίλη σου? Η Όλγα μου λέει, άμα δεν είσαι καλά, μου λέει, φύγε, όπως νιώθεις. Απλά μου λέει, όταν το πεις, κάντο. Γιατί όντως το λέω εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες, πιο συχνά, ότι δεν είμαι καλά. Εγώ δεν τι σου είπα, Νικόλ, πες 2 γνώμες. Εγώ που δεν είμαι φίλη, ας σου είπα. Ναι, η Βασιλική, εντάξει, το είπες, περίμενε, σου είπα εγώ, περίμενε, φοβάται το κοινό. Ένα λεπτό, Εμιλία. Μισό λεπτό, Εμιλία. Αυτά που λέει αρχικά η Εμιλία, δεν θέλω καν να τα ακούσω. Δεν, δεν μπορείς να ξέρεις τι κάνω εγώ, τι νιώθω εγώ σαν άνθρωπος. Μα τα έχουμε, γιατί εγώ ήμουν εδώ που σε στήριζα στην αρχή και σου έλεγα, Νικόλ, γιατί να τα παρατήσεις, το τι θα πει ο κόσμος, ο κύκλος στο Instagram. Δεν είναι ο κόσμος, Εμιλία μου, δεν είναι ο κόσμος. Μα είναι ότι έρχομαι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου αρέσει πλέον. Τα έχουμε συζητήσει μαζί. Κάθε φορά γίνεται αυτή η κουβέντα. Η κριτική δεν μ' αρέσει και το πώς θα με δει εμένα ο κόσμος. Συγγνώμη, όλο αλλά δεν είπα αυτό. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό.
Αυτό το έχει πει η Βασιλική αυτό. Για τη δουλειά της. Πώς θα με δει εμένα ο κόσμος που συνεργάζομαι έξω. Σας μιλάω ειλικρινά, δεν το έχω πει αυτό. Δεν πες έχω... Βασιλική. Λοιπόν, εγώ μίλησα με την Νικόλ. Τη ζήτησα κάτι άλλο που ήταν εκτός παιχνιδιού. Τη ζήτησα μια χάρη την οποία την έκανε. Μου εξέφρασε και εμένα η Νικόλ ότι θέλει να φύγει. Και της είπαμε πάρα πολύ πυγμή να σφίξει τα δόντια της, να έρθει εδώ και να πάει παρακάτω. Είναι έτσι? Έτσι είναι. Εσύ πιστεύω ότι έχεις πληγωθεί, γιατί από εκεί που περίμενες ότι έχεις τη στήριξη, εκεί σε αδειάσανε. Και αυτό, χωρίς να πεις ονόματα, φέρ τον μπροστά, δικαιολόγησε γιατί το έχεις πάθει αυτό, γιατί εμπιστεύτηκες τους λάθος ανθρώπους και σε φτάσαν αυτή τη στιγμή σήμερα να έχεις καταρρεύσει. Αυτό έχει γίνει. Εντάξει, θα πες το. Γιατί είναι άδικο, άδικο, άνθρωποι που εδώ μέσα προσπαθούν με την τοξικότητα στο πίσω κομμάτι και εδώ είναι καλοί και πίσω κάνουν τα χειρότερα, σφίξε τα δόντια σου και μην τα παίρνεις προσωπικά. Γιατί σε ποιους αναφέρεσαι, Βασιλική? Ξέρει, η Νικόλ, οι παρέες που έκανε η Νικόλ και νόμιζε ότι είναι εντάξει, οι ίδιες παρέες θα τη φτάσουν στον τάκο. Αυτό έχω να τη συμβουλέψω και το λέω δημόσια την τοποθέτησή μου. Εγώ, Βασιλική, αυτό που λες δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα πίσω. Εγώ ξέρω ότι. Καλά, πίσω μπορεί να είναι και το τηλέφωνο, κύριε Σκουλέ, δεν είναι μόνο το καμαρίνι. Δεν μόνο το καμαρίνι. Εγώ πίσω ξέρω μπορεί να είναι πάνω ένα και κορίτσι για που δεν είναι τη παρέα τη, να το πω έτσι, τη είπε μη ναι. Και ένα κορίτσι ναι. που είναι τη παρέα τη, τη είπε αν θες να φύγεις φύγε. Όχι, και εγώ τη το είπα και η μαμά που την άκουγε από το τηλέφωνο. Τη είπε μην τολμήσει και το κάνει. Να πω κάτι. Τώρα θα ήθελα εγώ να ακούσω λίγο την Όλγα. Που εσύ, από ό,τι κατάλαβα και όπως επισήμανε και ο Δημήτρης, είπες στην Νικόλ ότι αν δεν βλέπει, ας πούμε, να προχωράει ναι, καλά, πάνω να αυτό φύγει. Ήθελα να το προσθέσω κι εγώ. Την Νικόλ τη συμπαθώ πολύ, γιατί πέρα από το παιχνίδι θεωρώ ότι είναι ένα παιδί μάλαμα. Λοιπόν, δεν έχουμε έρθει τόσο κοντά. Δηλαδή, δεν θεωρούμαστε φίλες. Όχι. Καμιά φορά μου βγαίνει το συνέστημα του να την πλησιάσω, γιατί την βλέπω που καταραίει και... Θέλω να της πω μια κουβέντα. Δεν θυμάμαι να σου έχω πει ποτέ φύγε. Σου έχω πει μια φορά ναι. ότι επειδή μου αρέσει που το έχεις θίξει και on stage το θέμα, ότι ψάξε το αυτό που σου συμβαίνει, αυτές τις εκρήξεις, και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η αφορμή για μια ωραία διαδρομή εσωτερική για σένα, να σκληρύνεις. Ναι, ξεκάθαρα. Αυτό σου έχω πει μόνο. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Με συγχωρείς κιόλας, δεν ξέρω αν. Όχι, εγώ θυμάμαι μια κουβέντα, ας πούμε, που στο είπα ξανά και μου λες. Τι το λες και δεν το κάνεις. Αυτό θυμάμαι. Τι... Που σου λέω, θέλω να φύγω. Δεν... Και μου λες, τι το λες και δεν το κάνεις. Κατάλαβες από αυτή την άποψη. Μπορεί να το πεις χιουμοριστικά, αλλά μου έμεινε γιατί λέω, κάτσε ρε φίλε Νικόλ. Το λες τόσο καιρό. Πρέπει να. Πώς να αποφασίσεις να καταλήξεις τι θες να κάνεις. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Να συγκεντρωθούμε λίγο και να. Σκεφτείς ότι κάποιες κατευθύνσεις μερικές φορές δεν είναι με την καλύτερη πρόθεση. Εγώ θα σου πω κάτι, εσύ σκέψου το. Δεν στοχοποιώ κανέναν. Εγώ δεν αλλά να μερικές έτσι, φορές, δεν είπα ακόμα κάτι. Μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι είναι πιο δυνατοί αντίπαλοι από ό,τι φαίνονται. Και ο εύκολος τρόπος να αποχωρήσουν είναι μία παρακίνηση. Εντάξει. Αφήνω αυτό εδώ, σκέψου το εσύ και ξαναμιλάμε. Θα ήθελα παρακαλώ να συνεχίσουμε, Νικόλ, τώρα. Λοιπόν, στα δικά μας, δεν είναι ωραία συνδυασμένα τα πράγματα που έβαλες σήμερα. Η καμπαρντίνα okay. δεν ταιριάζει. Οι καμπαρντίνες είναι για την πόλη. Άλλα παπούτσια. Ναι. Άλλη τσάντα. Οκ. Okay. Εντάξει. Και όταν έχουμε αυτά τα παπούτσια, αυτή την καμπαρντίνα, τόσο γυμνή φούστα δεν κολλάει. Okay. Εντάξει. Ναι. Συγκεντρώσου. Ένα. Ευχαριστώ. Πάμε στην Ηλιάνα. Νικόλ μου, εγώ τα κομμάτια του look θα τα αφήσω στο Δημήτρη, γιατί νομίζω τα βασικά λάθη τα έχει τονίσει ως τέλειος και τα έχει καταλάβει. Θα σου πω μόνο σαν κορίτσι προς κορίτσι, ότι με πληγώνει βαθιά όταν έρχεστε εδώ και έχετε φτάσει στο Αμίν, σε ένα διαγωνισμό που έχει να κάνει με τη χαρά, με την ομορφιά, με τη μόδα. Και η Βασιλική και εσύ με κάνετε πραγματικά να στεναχωριέμαι πάρα πολύ που φτάνει σε αυτό το σημείο, γιατί αναγνωρίζω στοιχεία του εαυτού μου σε καταστάσεις που έχω έρθει στα όρια μου, που έχω αισθανθεί δύσκολα, που δεν έχω κανένα να με καταλάβει, να με βοηθήσει, που κάποιοι
προφανώς θέλουν να σε βοηθήσουν ή και όχι, και ακόμα και μέσα από το χιούμορ μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις άσχημα, υπάρχουν καταστάσεις που είναι δύσκολες να τη διαχειριστείς. Δεν μπορείς όμως, αγάπη μου, να τα παρατήσεις. Πρέπει να δεις το δάσος, ας το δέντρο. Κάντο στην άκρη. Δύο. Ευχαριστώ. Και ας ολοκληρώσουμε με σένα, Δημήτρη μου. Νικόλη μου, πώς τη λες, πιτσι... Την πιτσικουλίνα μας. Πιτσικουλίνα. Ωραία. Το έκανες λίγο sunset, το έκανες παραλία, έβαλες τη διαφάνεια που δεν κολλάνε τα υπόλοιπα γιατί είναι πραγματικά λίγο business και λίγο διαφορετικά. Με λίγο 70 στη ζώνη που είναι πάρα πολύ ωραία. Κατάλαβες τι λέω, βάλε μια κλώσσα, απλή σατέν, κάτι άλλο, θα έκανε ένα άλλο look. City, πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραία λάθη αυτά. Στα ίδια χρώματα. Είναι πολύ ωραία λάθη. Είναι αθώα λάθη. Okay. Εσύ τι λες, αυτή η τσάντα μ' αρέσει. Χρωματικά πάει πάρα πολύ, ωραία κτλ. Δεν σκέφτεσαι ότι η τσάντα. Είναι μια λάμψη πιο βραδινή. Δεν λες ότι πάω όμως απόγευμα να γνωρίσω τους φίλους του αγοριού μου, που είναι απόγευμα, είναι λίγο παραλία, είναι λίγο sunset. Άρα να πάρω μια τσάντα άλλη, ή άλλη καμπαρτίνα ή άλλο τζάκετ. Όλα αυτά τα λάθη είναι πολύ ωραία. Και ξέρεις γιατί είναι ωραία, και για σένα, γιατί τα ακούς, τα μαθαίνεις και για τον κόσμο. Εγώ, Νικόλη, δεν μπορώ να σου βάλω πάνω από ένα, γιατί είναι λάθος όλο αυτό που πας να κάνεις. Ναι. Θα έπρεπε να αλλάξεις τουλάχιστον ένα κομμάτι και θα άλλαζε όλο το look. Σας ευχαριστώ. Νικόλη μου, 6,1 είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ πολύ. Σου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.